Ναι, νικήσαμε. Την περιμέναμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Ήταν το match κλειδί. Έπρεπε να νικήσουμε 3-0, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιστεύουμε ότι η ομάδα μας μπορεί να μείνει στην κατηγορία. Βέβαια, δεν είναι και απόλυτα σίγουρο αυτό. Απλά το σημερινό παιχνίδι δείξαμε σε όλους ότι έχουμε δυνατότητες και πάνω από όλους σε αυτούς μας, γιατί το πιστεύαμε και κερδίσαμε. Και πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα match, γιατί τώρα πιστέψαμε και εμείς οι ίδιες σε αυτούς μας ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια. Πιστεύεις ότι εκτός από τη Λαμία, την οποία θα έχουμε εντός έδρας, που και εκεί θα κριθεί ένα μεγάλο ποσοστό της πρόκρισης, μπορούμε να πάρουμε σετ και σε παιχνίδια εντός και εκτός έδρας με δύο σετ εννοώ και βαθμούς? Η αλήθεια, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά οι δυνατότητες μας αυτό δείχνουν. Και όχι μόνο να πάρουμε ένα ή δύο σετ, μπορούμε να νικήσουμε και άλλα παιχνίδια. Αν κάνουμε και άλλες, σαν τις σημερινές εμφανίσεις, μπορούμε να νικήσουμε και καθαρά παιχνίδια άλλα, με 3-0. Το σημερινό παιχνίδι έδειξε ότι μπορέσατε να ανατρέψετε και την ψυχολογία, ειδικά στο δεύτερο σετ που χάνατε με μεγάλη διαφορά. Το πιστέψαμε. Η αλήθεια είναι ότι στα δεύτερα σετ πάντα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά σήμερα το πιστέψαμε. Πιστέψαμε από την αρχή ότι αυτό το παιχνίδι είναι νίκη καθαρά και καθαρή νίκη με 3-0. Πιστέψαμε όλους σε αυτούς μας και έτσι καταφέραμε και το γυρίσαμε υπέρ μας. Ναι, ήταν τέλεια. Πραγματικά το ζήσαμε το παιχνίδι. Θέλαμε πάρα πολύ να γίνει αρχή και αυτό το ζήσαμε. Ήταν τέλεια. Πώς ατενίζεται το μέλλον? Βασικά έχουμε στόχο άλλο ένα παιχνίδι τουλάχιστον με τη Λαμία για να είμαστε, να κάνουμε και άλλη μια καλή νίκη, την άλλη μισή επιτυχία μας. Και ό,τι καλύτερο ακόμα να έρθει θα είναι τέλεια. Η προπόνηση πώς πάει? Η προπόνηση είναι δύσκολη, δυστυχώς, γιατί εντάξει και εδώ πέρα στοιχείο, η απόσταση, όλα αυτά μετράνε. Αλλά εντάξει, το προσπαθούμε εμείς ειδικά. Είσαι αισιόδοξη για τη συνέχεια? Ναι, πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.